Που θα έρθει πολύ τώρα Δεκέμβρη. Που θα είναι στο εξωτερικό. Μουσική όλοι τους. Πραγματικά λυπάμαι που οι τηλεθεατές δεν θα έχουν τη χαρά. Όχι, να μην λυπάσαι. Μπορώ να σας πω ή Μιχάλη Δέλτα ή Γιώργο Ανδρέου. Θα διαλέξετε. Και μην μου δεν ξεκινήσουμε με Ανδρέου. Γιατί βάζεις διλήμματα τώρα, αυτό είναι καλό. Δεν διλήμματα, σου λέει πώς θα. Αυτό την εκκίνηση. Διλήμματα για να μου σπάσει τα νεύρα. Πάμε το γράμμα στον Νίκο Γκάτση. Έτσι. Εσύ εδώ που πας. Εδώ θα σε βλέπω καλέ. Καλά. Μέτρα. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Μέτρησα. Λοιπόν, επειδή σε είδαμε πέρυσι. Είδες όμως ρε παιδί μου πώς τραγουδάει. Υπέροχη. Ερμηνεύτρια. Στους... Σας παρακαλώ, θα πάω να κάνω να πνίσω ένα τσιγάρο γιατί... Όχι, όχι, κάθε... Καλά, θα πνίσω το καλά, κάτσε εκεί λίγο να σε απολαύσω. Καθίστε καλά. Θέλω να τραγουδήσω Βασίλης. Θα τραγουδήσω, καλά, Βασίλης. Θα πω, δεν είναι. Έχουμε καιρό. Μην κάνεις έτσι. Παιδιά, συγγνώμη. Παιδιά, όλοι από εδώ, εντάξει. Ξέρετε τι ώρα βγήκαμε, ξέρετε τι ώρα. Ξέρετε τι ώρα βγήκατε εσείς. 5 και 3 λεπτά. Θα φύγουμε 6 παρά 5. Έχουμε δουλειά, χρόνο μπροστά μας. Δεν υπάρχει άλλο. Εσείς είστε. Ναι, δεν είσαι αγωνία. Κορίτσια. Λοιπόν. Κορίτσια. Έλα, παιδιά. Ή, ελάτε. Τα κορίτσια μας. Με τη Λένα, ξέρεις τι είπαμε, ας πούμε ένα κουτσομπολιό. Τι θα κάνετε με όλους τους ανθρώπους που θα μένουν απ' έξω από το Σταύρο του Νότου. Δεν το έχετε σκεφτεί αυτό. Χωράει 580. Ναι. Πολύ λίγα χωράει, συγγνώμη. Το λες και λες 1580. Είναι, ναι, είναι ναι, λίγα. Είναι αλλά... ένα υπέροχος χώρος, ζεστός θα χώρος. Θα καταπληκτικός. Το καιρό μάλλον. Τον έχουμε αγαπήσει όλη χρόνια, δεν είναι και το θέμα. Λέω όμως, σκέψου τους ανθρώπους που θα έρχονται να για δουν αυτό. Γι' αυτό υπάρχουν τα τηλέφωνα, να κάνουν τις κρατήσεις τους. Και αν... Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν συνηθίζουμε να κάνουμε τις κρατήσεις μας. Ναι, πάμε λίγο τσαμπουκά. Και μετά στεναχωριόμαστε όταν μένουμε απ' έξω, όταν δεν είναι πολύ καλό το τραπέζι μας. Είναι πολύ απλό. Τηλεφωνείς, κάνεις την κρατήσή σου. Κύριος. Πώς επανήλθε ξαφνικά και γίνει τετράγωνη. Πώς τώρα παίρνει μακλά. Τι πλάσμα κι αυτό. Βασιλή. Να πούμε μια καλησπέρα στα κορίτσια. Ήρθε η Ελεάνα η Ζακίνογλου στο πιάνο. Γεια σου Ελεάνα, την ξέρετε. Βεβαίως και και η Ήρης Λουκά με το βιολί της. Γεια σου Ήρης. Γεια χαρά. Έχετε ξανασυναντηθεί. Βεβαίως και πολλές φορές. Και τι λέει το μέλλον. Ξέρω τι να πούμε, κάτσε. Τι να μάθω σχεδιασμό, τι να σκεφτούμε, τι να θυμηθούμε. Πάμε ένα που το έχω πει άλλη φορά στην τηλεόραση, ποτέ. Ό,τι θες. Ό,τι θες. Ναι. Ήταν ατέλειωτη ημέρα. Κι ως νύχτωνε σε μια γωνιά με ένα τσιγάρο του πατέρα, τους άντρες παίζαμε κρυφά. Τώρα η μέρα σε τρομάζει γύρω από τσιγάρα σωρός. Και πια δεν είναι γυρισμός. Γερνάς και σκοτεινιάζει. Και πια δεν είναι γυρισμός. Γερνάς και σκοτεινιάζει. Γέλια παιδιών έξω από το σπίτι, πέτρες στη τσέπη της ποδιάς. Μα έφτανε ένα μικρό σπουργίτι για να σε κάνει να πονάς. Τώρα η μέρα σε τρομάζει γύρω από τσιγάρα σωρός. Και πια δεν είναι γυρισμός. Γερνάς και σκοτεινιάζει. Και πια δεν είναι γυρισμός. Γερνάς και σκοτεινιάζει. Αζήν.
Μπράβο! Λοΐζος βέβαια γι' αυτό. Λοΐζος βέβαια. Είδες πάλι από εδώ έρχομαστε, εδώ το αποφεύγουμε το πάλι. Όλο κατά εδώ, γέρνη. Εντάξει, πάμε εμείς. Και αυτό που δεν μπορούμε να σας αντικαταστήσουμε. Μη σε βάλω στο πιάνο τώρα. Ωραίος, ωραίο. Να σου πω, έλα, πάμε τρενάκι. Έλα, έλα. Μπορούμε να βγαίνουμε. Τι χρειάζεται, τώρα. Εγώ. Τώρα είμαστε πάρα πολύ καταπληκτικοί. Να σας πούμε κάτι τώρα. Φοβερό και φοβερό. Θέλω να εκφράσω ένα όνειρο που ξαφνικά έγινε στο μυαλό μου ακούγοντας εσένα και το Βασίλη. Το ύφος και το κλίμα, θα το κάνω κάποτε, Λένα, σε απειλώ γι' αυτό. Εσένα, ναι, και θα είσαι μοναδική που θα με ακούει. Με τέτοια, με λυσίδε. Να πούμε το εξής. Φαντάζομαι κάτι τώρα εγώ και διορθώστε. Ένας χώρος, όπως ο Σταυρός του Νότου, δεν χρειάζεται τον νέο κόσμο να κάνουμε παραπάνω συστάσεις για εκεί. 12-12 είναι ο κωδικός, 12 το μηνός, 12 ο μήνας. Έτσι, πέμπτη δεν είναι. Πέμπτη μεθαύριο. Αλλά θα είναι στα ηχοχρώματα περίπου αυτά που ακούμε σε γλυκούς τόνους μπουατένιους. Θα είναι Παπακοσταντινέ με χα, μπουμ, μπαμ. Πώς το έχετε ετοιμάσει? Καταρχήν θα δεις την Τάνια. Είναι αυτό που λέω τελευταία που τη βλέπω στην πρόβα και βρήκα μια έκφραση, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάποιες στιγμές σαν να σπάει η ίδια και να γίνεται κομμάτι και να διαλύεται και άλλες φορές βλέπεις μπροστά σου ένα πλάσμα τούρμπο. Ναι. Με τα γκάζια στο χίλια με τις μπάντες δηλαδή πηγαίνει και κουνιέται το μαγαζί. Νομίζω ότι αυτό, αυτό έχει... θα είναι. Mm-hmm. Κοίταξε, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που έχει Τάνια, το κουβαλάει σε αυτό όποια θα είναι, σειρά. Γιατί και εγώ για νομίζω σε αυτό το κλίμα κινούμε και για εγώ. Για να μην μιλάμε έτσι, ο Σταυρός του Νότου είναι ένας ιδιαίτερος χώρος. Ας πούμε είναι μια μίξη μπουάτ με κλαμπ. Mm-hmm. Είναι ένα στοιχείο που δεν μπορείς να το αμελήσεις όταν πας να... Εγώ είχα τραγουδήσει και πέρυσι εκεί στο μικρό βέβαια στο κάτω και τον αισθάνθηκα το χώρο έτσι. Δηλαδή έχει λογική κλαμπ, αλλά είναι εντελώς αναγκαίες οι στιγμές, οι πάρα πολύ ζεστές που σε χαμηλούς τόνους αγκαλιάζεις τον κόσμο, τραγουδάνε μαζί σου, τραγουδάμε, λέμε τραγούδια που έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Ας πούμε, και μάλιστα θα ήθελα τώρα να κάνουμε κάτι αυτό που κάνουμε μαζί. Να σας δώσουμε δηλαδή ένα μικρό δείγμα, πολύ μικρό, από αυτό που, από τα μαγικά πράγματα που και εμάς μας μεταφέρουν σε ένα άλλο κλίμα. Είναι απίστευτο, σκεφτόμαστε, μισό λεπτό, σκεφτόμαστε τι να κάνουμε, τι να πούμε και βρισκόμαστε με την Τάνια και τραγουδάμε έτσι στο σπίτι της όλα εκείνα που αγαπούσαμε και τραγουδούσαμε στις παρέες μας 30 χρόνια, ξέρω εγώ, από το 1975 γνωριστήκαμε με την Τάνια και είμαστε αχώριστοι φίλοι από τότε και λέμε τι θα κάνουμε και μας βγαίνει ένα πρόγραμμα 5-6 ώρες. Αυτό όμως είναι καλό. Μα δεν θα πεις αυτό. Το πρόγραμμα βέβαια θα κρατάει 3 ώρες, αλλά είναι πολύ καλό γιατί κάθε μέρα θα λέμε άλλα. Αυτό θέλω να πω. Μπορείτε να κάνετε ένα αλλαζόμενο ρεπερτόριο. Νομίζω ότι καμία μέρα θα μοιάζει με τις άλλες. Είναι πολύ εύκολο, αλλά έχουμε αυτή τη δυνατότητα να το κάνουμε γιατί τα παιδιά που παίζουν μαζί μας είναι ένας και ένας. Είναι μουσική πολύ υψηλών δυνατοτήτων και έχουν αυτή την ευελιξία. Μπορεί να συμβεί. Ναι. Για πηγαίνετε, για έλα να κάνουμε αυτά. Αυτό που κάνουμε μαζί. Πάντως είστε. Πήγαινε, παιδί μου, σου λέει η κοπέλα. Αμέσως. Τι άνθρωπος είναι αυτός, πού τον βρήκανε. Αλλά είστε και οι δύο όμως. Και ωραία το έθεσε ο Βασίλης. Δεν είμαστε στα καλά μας. Εμείς να δούμε. Ξέρω τι σου λέω. Εμάς θα δείτε πώς το λένε. Αλλά είστε και οι δύο όμως άνθρωποι. Να τον ορίστε. Δεν είναι. Όχι, παιδιά, όχι, έχει αρχίσει να το φτιάξει. Η διευθύντρια παραγωγής είναι εδώ, θα σου κοστίσει 6 εκατομμύρια ευρώ αυτό. Είστε πλησιάσιμοι σε έναν χώρο στυλ Σταυρού του Νότου, μαζεύτε, που άλλος είναι στο ένα μέτρο, αλλά είστε και άνθρωποι που μπορεί να αντέξετε, όπως και προσφάτως έχουμε συναντήσει βεβαίως και εσύ με τη Δήμητρα και εσύ στη Φεντόνα πέρυσι και κάθε άλλη σεζόν από μακριά. Δηλαδή είστε και να τους βλέπεις από έτσι, μακριά είναι, με είναι ειδικά δύο και δύο μεγεθών, ρομποτικά φώτα πολύ και καπνούς και είστε και του σου πιάνω το πολύ χέρι και ο Βασίλης λες ακολουθώ και εσύ λες το γράμμα στον κάτσο. Τρομερά γλυκό. Τι πήγες να πεις κοντά, λοιπόν. Τι, και ξέρεις. Τι θα πούμε τώρα. Μιλά πολύ η Μωέ. Σταμάτα μου να μιλάω. Πες με γλωσσού. Κάτσω στα αυγά μου. Το ξέχασα. Καλύτερα. Ωραία, πάμε.